βλέπεις ότι η κατάσταση αυτή είναι αναπόφευκτη. Έρχονται εδώ, πετάνε σκουπίδια. Πιάσε, ο προηγουμένως πιάσε ο άνθρωπος να πετάει τα σκουπίδια και του λέει όλη η περιοχή πετάει σκουπίδια εδώ. Έχει φυτοφάρμακα, έχει διάφορα άλλα δοχεία εκεί, με διάφορα βρωμιές. Τις φέρνουν και τις ρίχνουν σε απόσταση 50 μέτρα από τα σπίτια. Ερχόμενος εγώ από εκεί με το άλογο, γιατί πήγα να βγάλω το άλογο, έχουν ρίξει λάδια. Όταν λέτε από εκεί, λέτε εκεί πέρα που είναι. Ακριβώς από την Ταξία, έρχομαι εγώ προς τη Μήλου. Εκεί το κομμάτι αυτό βλέπεις είναι όλο μαύρο. Έχουν ρίξει λάδια κάτω. Με αποτέλεσμα να φάω τα μούτρα μου και εγώ και το άλογο μαζί. Πέσαμε κάτω από την όλη κατάσταση και την ασυδοσία που υπάρχει εδώ. Η περιοχή αυτή δεν είναι σκουπιδότοπος. Το έχουν συνεχίσει μία με τα βοθρολίματα, μία με τα σκουπίδια. Οποιοδήποτε θέλει να έρθει, αδειάζει. Αυτή τη στιγμή έχουμε ειδοποιήσει το 100. Έρχεται τώρα για να κάνει μήνυση. Υπάρχει ένα τηλέφωνο επάνω. Ο άνθρωπος αυτός λέει ότι εγώ τα πήρα να σκουμπάω και τα πέταξε. Εμάς τα θέλει να τα μαζέψει, δεν μας ενδιαφέρει. Πρέπει να σεβαστούν λίγο την περιοχή και τους ανθρώπους. Φυτοφάρμακα. Εδώ έχουν ζωντανά, έχουν ζώα. Τι θα γίνει με αυτά τα πράγματα. Πού θα πάνε μέσα στα βάκια. Εσείς τα πόσα μέτρα μένετε από εδώ. Εγώ μένω 200 μέτρα πιο κάτω. Το άλογο έχει τραυματιστεί, κύριε Γκόλφη. Όχι, εντάξει, λίγο στο πόδι. Εμείς στην πλευρά του βιβλίου εδώ. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι αυτό. Τον πήραν το θάρρο. Το λογότερο δεν σκοτωθήκαμε. Το σημείο από εδώ έτσι. Ναι, το βλέπω. Θα προβείτε σε μήνυση και εσείς την. Ναι, ναι, τώρα έρχεται το 100, περιμένω τώρα το 100. Και τώρα τα πράγματα είναι έσχος. Ντροπή. Θα σκοτωθήκαμε.